της ναυτιλίας, τον οποίο επίσης παρατηρείται πολύ μεγάλη αυτή τη στιγμή δραστηριότητα, καθώς επίσης και τον κλάδο τροφίμων και ειδικότερα ιχθυοκαλλιέργειες, ορισμένες εταιρείες από τις οποίες έχουν προοπτική να κινηθούν πολύ ψηλά. Να αναφέρουμε βεβαίως και γενικά όλες τις συμμετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, η πλειοψηφία των οποίων αυτή τη στιγμή κινείται σε χαμηλά επίπεδα και σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες μετοχές μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης που σημειώνουν πολύ μεγάλη κεφαλαιοποίηση αναλογικά με τα πραγματικά τους δεδομένα, πιστεύω ότι αδικούνται. Επομένως λοιπόν, μέσω μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις, κυρίως σε μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης με αξιόλογες προοπτικές. Μάλιστα. Κύριε Πρινιωτάκη, πιστεύετε ότι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και ειδήσεων οικονομικών επηρεάζουν την αγορά? Σε μεγάλο ποσοστό. Βέβαια πλέον εδώ που βρισκόμαστε κάθε ένα ή δύο μήνες γίνονται και νέες οικονομικές εφημερίδες, οπότε υπάρχει πλέον μια ζυγαριά, ας το πούμε έτσι, όπου όλα τα νέα σταθμίζονται και επομένως όλα αυτά συντελούν στο να υπάρχει έτσι μια ζύμωση στην αγορά, μια ορίμανση της αγοράς και επομένως αν κανείς διαβάσει δύο ή τρεις οικονομικές εφημερίδες στα πρωτοσέλιδά τους μπορεί να σχηματίσει μια τουλάχιστον ισορροπημένη άποψη. Μάλιστα. Ας το κάνουμε λοιπόν και εμείς τώρα, να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των οικονομικών εφημερίδων όπως κάνουμε σχεδόν κάθε μέρα, για να δούμε τι κλίμα δίνουν. Ξεκινάμε με την ανάπτυξη του βήματος. Πρώτο θέμα, σταθεροποίηση της αγοράς βλέπουν τώρα οι χρηματιστές. Οι μεγάλες συμφωνίες και οι εισρωές στα αμοιβαία συντηρούν τη ζήτηση. Διόνικ Αττικές εκδόσεις διαπραγμάτευση στην παράλληλη αγορά, πίστοση ιονική ανταλλαγή μετοχών, Βαράγγης έως 5 Νοεμβρίου το δικαίωμα, Τέρμον αύξηση 57,8 δισεκατομμύρια στα κεφάλαια και όμιλος Ελλώντα αναμένονται κέρδη πάνω από 2 δισεκατομμύρια δραχμές. Πάμε στο επιχειρήν της εφημερίδας Εξουσία. Με ιταλικά κόλπα χάθηκε η ΑΓΕΤ. Έντονο παρασκήνιο πίσω από την πώληση στη βρετανική Blue Circle κατά 60 δισεκατομμύρια δραχμές. Χαμηλότερο το τίμημα από την ελληνική προσφορά. Αυτό είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Λιγότερα κέρδη για τις τράπεζες των ΗΠΑ. Πάμε σε άλλα θέματα. Μάχη για 7 νέα ξενοδοχεία στην Αθήνα. Ανοίγει το ενδεχόμενο δημιουργίας καζίνο στην πρωτεύουσα. Ξανά το θέμα αυτό. Επανάσταση στο εμπόριο μέσω ίντερνετ. Αλματώδης ανάπτυξη σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το θέμα για την αύξηση του ατέρμονα. Και μεγάλα ονόματα σε νέες επενδυτικές εταιρείες. Περνάμε στην ημερησία. Έχει σαν πρώτο θέμα πολυμέτωπη τώρα η μάχη για την ΑΓΕΤ. Για ύποπτο παρασκήνιο γράφει ο Ιταλικός τύπος, ο ελληνικός όμιλος συνεχίζει τη διεκδίκηση. Περνάμε σε άλλα θέματα. Ποια είναι τα νέα κέντρα εμπορίου στην Αττική? Έως το 2006 μεγάλα κέρδη στις Σοφοκλέους. Πώς μας βλέπουν οι ξένοι? Τεράστιες αποδόσεις του χρηματιστήριου κατά την τελευταία δεκαετία. Αναλυτική πίνακες έχει η εφημερίδα και αυτό το θέμα. Συμφωνία της Εθνικής με την Στοπάνσκα. Άκυρα τα ιδιωτικά συμφωνητικά, απόφαση του Αρείου Πάγου υπέρ των αγοραστών, μιλάμε για τα ακίνητα και κρίσιμη δημοπρασία για 175 δισεκατομμύρια δραχμές, κλειδί για την ΟΝΕ, το επίμαχο επιτόκιο στα δεκαετή. Περνάμε στην αυτεμπορική, τώρα αρχίζει ο πόλεμος για την ΑΓΕΤ, είναι ο βασικός τίτλος από τους Έλληνες διεκδικητές της τσιμεντοβιομηχανίας. Σε άλλα θέματα, συστάσεις αποκλιμάκωσης του δανεισμού από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τράπεζες, ασφαλιστική απειλή για εργασιακή ειρήνη. Τι προσελκύει τους μικροεπενδυτές και τι προτιμούν τα αμοιβαία, ένα μεγάλο θέμα. Και 96 χρυσές επιχειρήσεις έτοιμες για το χρηματιστήριο. Επίσης, όμιλος Λάτσι, αναμένονται τραπεζικά κέρδη 190 δισεκατομμυρίων δραχμών. Πάμε στο χρήμα, είναι το ένθετο του Έθνους. Βλέπει ψηλά αλλά νευρικά για τις Σοφοκλέους, είναι ο βασικός τίτλος. Τα σκαμπανεβάσματα του δείκτη θα συνεχιστούν, τα καλά νέα όμως με συμμαχίες και τα αποτελέσματα του εννιαμήνου διαμορφώνουν κλίμα ανόδου. Η δεύτερη φάση μετοχοποίησης θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο, ένα άλλο θέμα και αφορά στα ελληνικά πετρέλαια. Και τελειώνουμε με την εφημερίδα Χρηματιστήριο. Το μεγάλο εντός εισαγωγικών κόλπο στην πώληση της ΑΓΕΤ. Είναι ο βασικός τίτλος. Πώς παρέκαμψαν την Εθνική Τράπεζα, πήραν λιγότερα, αγνώρισαν το δικαίωμα προτίμησης. Άλλα θέματα, διεθνής διαγωνισμός για το Ολυμπιακό χωριό, κυβερνητικές πιέσεις για μείωση επιτοκίων, πρωταγωνιστές στα αμοιβαία κινείται οι κατασκευαστικές εταιρείες. Ο Τέρμον περνάει στον όμιλο Βριώνη. Τρόφιμα εξαγορά από την Τσιπίτα στην Πορτογαλία. Και εισαγωγές ο Λαζαρίδης στην παράλληλη αγορά. Επίσης προβλέψεις για ελαφρά διολίσθηση της δραχμής. Επανερχόμαστε στη συζήτηση. Πώς θα σχολιάζετε τους τίτλους? Τι κλίμα δίνουνε? Θα ήταν ανωδικό? Βλέπουμε βέβαια εμείς τι είναι, αλλά αν κάποιος το άκουγε λίγο πριν ξεκινήσει η αγορά, τι κλίμα θα έδιναν οι εφημερίδες? Νομίζω ότι είναι όπως το είπαμε λίγο νωρίτερα, ότι δηλαδή δίνονται ένα μεικτό κλίμα, ότι υπάρχει δηλαδή μια διάχυτη έτσι, ανησυχία
για το ποια θα είναι η πορεία του Γενικού Διοικητή στη συνέχεια. Απ' την άλλη μεριά όμως ότι μακροπρόθεσμα κοιτάμε ψηλά. Νομίζω αυτή είναι η κεντρική ιδέα. Μάλιστα. Κύριε Πρινιωτάκη, σας ευχαριστώ πολύ και για τις συμβουλές σας αλλά και για το ότι ήσασταν στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να δούμε τώρα τι εξελίξεις έχουμε στις χρηματιστηριακές πράξεις. Να δούμε τον πίνακα μέσα του Monitor. Έχουμε 66,2 δισεκατομμύρια δραχμές αξία των συναλλαγών. Θα έλεγα αρκετά καλή, όχι όμως τόσο δυνατή. Βλέπετε κι εσείς, 0,67% η πτώση του γενικού δείκτη. Περιορίστηκε και πάμε φυσικά για άνοδο, αν δεν συμβεί κάτι άλλο. Οι τράπεζες περιόρισαν την πτώση 1,75%, 0,72% μεγαλύτερη η πτώση για τις ασφάλειες και έχουμε 2,14% η πτώση για τις 20 επιλεγμένες μετοχές. 3,57% τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι κατασκευές. Ανωδικά κινούνται τα leasing με 5,41%, η παράλληλη αγορά 1,25% και οι συμμετοχές 0,95%. Να δούμε τώρα τις μετοχές, τις 30 μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο. Έχουμε Dionic που κάνει 99% η πρώτη μέρα διαπραγμάτευσης. Αττικές εκδόσεις επίσης. Διαγνωστικό θεραπευτικό κέντρο έχει 25% άνοδο. Ερμής, Σωληνουργία Κορίνθου, Τεκόπουλος, περνάμε στα οχτάρια τώρα. Μπενρουμπί, Μαρφίν, Γενική Αποθηκών, Άβαξ, Κέκροψ, Μουριάδης, Γιάλκο, Ζάμπα, Κοινή, Φιερατέξ, Αλυσίδα Κοινή, Μινέρβα, Επίλεκτος, Κεραμία Λατίνη, Κυλιδρόμη Λυσαραντόπουλου, Γιαννούσης, Μακεδονικά Κλωστήρια Κοινά, Αλυσίδα, η Αλυσίδα Προνομιούχος, Τηλέτυπος Κοινή, Μπαρμπαστάθης, Επιφάνεια, Φίντεξπορτ, Δις και Χάλιψ. Η πτώση βλέπουμε είναι στο 1,02%. Στον χώρο των επιχειρήσεων τώρα να επανέλθουμε, όπου έχουμε συνοστισμό ενημερωτικών δελτίων για αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου στα γραφεία της διοίκησης του χρηματιστηρίου. Εξελίξεις έχουμε και στο μέτωπο των εξαγορών. Να δούμε το σχετικό βίντεο. Στις 18 Οκτωβρίου ξεκινάει η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 16 Οκτωβρίου θα καθοριστεί η τιμή συναλλαγής των 4 εκατομμυρίων μετοχών που θα διαθέσει η Εθνική στη Wall Street. Το 40% των μετοχών της αλλοντοβιομηχανίας Νίκα αναμένεται να εξαγοράσει η Αμερικανική πολυεθνική εταιρεία Sara Lee έως τα τέλη Οκτωβρίου. Η Sara Lee, ιδιοκτήτρια της βιομηχανίας Καφέδων Μπράβο, διεκδικούσε αρχικά το 67% των μετοχών της Νίκας από το βασικό μέτοχο της αλλοντοβιομηχανίας, κύριο Παναγιώτη Νίκα. Μετά από διαπραγματεύσεις όμως, οι δύο πλευρές φαίνεται να έχουν συμφωνήσει στη μεταβίβαση ενός ποσοστού που θα κυμαίνεται από 30 έως 40%. Υπό τον πλήρη έλεγχο της οικοδομικής εταιρείας Stapleton του ομίλου Ανδρουλιδάκη περνούν σήμερα τα μακεδονικά κλωστήρια. Η Stapleton θα λάβει υπό τον έλεγχό της το 75% του μετοχικού κεφαλαίου της Μακλό, που θα αποτελέσει το όχημα για την είσοδο της Stapleton στο χρηματιστήριο. Σε νέα αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου προχωράει η ναυτιλιακή εταιρεία Λέσβου, που πρόσφατα ολοκλήρωσε την υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος ύψους 50 δισδραχμών. Στα σχέδια της ΝΕΛ για το εγγύς μέλλον εντάσσεται η αγορά δύο νέων πλοίων συνολικού κόστους 33 δισδραχμών. Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και διανομή δωρεάν μετοχών που θα ξεπερνά τα 100 δισδραχμές θα προχωρήσει η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. Να σημειωθεί ότι τα κέρδη της εταιρείας για τους 9 μήνες του 1999 διαμορφώθηκαν στα 50,7 δισδραχμές, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 180% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο ένα χρόνο νωρίτερα. Το σπλίτ της μετοχής της θα αποφασίσει σήμερα η Babyland ΑΕ κατά τη διάρκεια της τακτικής γενικής συνέλευσης. Η ονομαστική μετοχή της εταιρείας θα διαμορφωθεί από τις 200 δραχμές σήμερα στις 100 μετά την έκδοση των 8.640.000 νέων μετοχών που θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλιούς μετόχους σε αναλογία μία νέα προς μία παλιά. Επίσης, σε σπλίτ της μετοχής της προχωρά και η Σωληνουργία Τζιρακιάν προφίλ ΑΕ. Στη σημερινή γενική συνέλευση αναμένεται να εγκριθεί η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τις 290 δραχμές στις 145 δραχμές και στην έκδοση 2.531.000 νέων μετοχών που θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλιούς μετόχους σε αναλογία μία νέα για κάθε μία παλιά. Στις 27 Νοεμβρίου επικυρώνεται από τους μετόχους της ΕΚΑΠ η εισαγωγή της καπνοβιομηχανίας στο χρηματιστήριο. Η ΕΚΑΠ θα διπλασιάσει το μετοχικό της κεφάλαιο σε 3 δισδραχμές από 1,5 δισδραχμές. Τέλος, στο δρόμο της παράλληλης αγοράς επιλέγει η Ινοποιία Κτήμα Λαζαρίδη, προκειμένου να αντλήσει νέα κεφάλαια που θα διατεθούν για την επέκταση των δραστηριοτήτων της. Η Κτήμα Λαζαρίδη διαθέτει μεγάλους αμπελώνες στη Δράμα, όπου βρίσκονται και οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις της. Να μείνουμε στη δραστηριότητα των εισηγμένων εταιριών και να καλωσορίσουμε στο στούντιο το σημερινό καλεσμένο μας από το χώρο των επιχειρήσεων. Φιλοξενούμε σήμερα στο στούντιο του Συντάγματος τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο των επιχειρήσεων Αττικής, Περικλή Παναγόπουλο. Κύριε Παναγόπουλε, καλώς ήρθατε στον Αλφα Σκάι και στην εκπομπή Οικονομία σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που είμαι εδώ. Θέλετε να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο για την αγορά.
Φαντάζομαι οι τηλεθεατές επενδυτές θα ήθελαν να ακούσουν την άποψη του κυρίου Παναγόπουλου για τις Σοφοκλέους. Πριν από λίγο άκουσα τον κύριο Κρινιωτάκη και θα συμφωνήσω απόλυτα. Υπάρχει μία νευρικότηση, υπήρχε μία αναμονή, θα έλεγα, χωρίς ακριβώς να ξέρουμε τι περιμένουμε όλοι. Πάντως το κλίμα είναι θετικό, είναι αισιόδοξο και προσωπικά βλέπω ότι ο δείκτης θα πάει προς τα πάνω και πάλι και δυναμικά μέχρι το τέλος του έτους τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα βέβαια είναι δύσκολο, δυσχερές θα έλεγα, για οποιονδήποτε να κάνει προβλέψεις οποιοδήποτε είδους. Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό περιγράφει πώς αισθάνομαι εγώ τουλάχιστον σε σχέση με την αγορά όπως διαμορφώνεται αυτές τις μέρες. Το Σαββατοκύριακο γράφτηκαν πάρα πολλά για αυτή τη συγκέντρωση ισχύως πλούτου με συνεργασίες, εξαγορές, συγκεντρώσεις και με τους χαρακτηριστικούς τίτλους «Χτίζονται τα νέα επιχειρηματικά τζάκια». Είναι η εποχή δηλαδή αυτή όπου οι νέες συμμαχίες σε επιχειρηματικό επίπεδο δημιουργούν τους νέους επιχειρηματικούς κολοσσούς του επόμενου αιώνα, της αρχής του επόμενου αιώνα. Σε ένα από αυτό πρωταγωνιστείτε κι εσείς. Μια από αυτή τη δημιουργία ενός μιας ισχυρής ομάδας. Ήδη γνωρίζουμε ότι συνεργάζεται με τον άλλο μεγάλο όμιλο, Στρίντζι. Σωστά? Απόλυτα σωστά. Από εκεί και πέρα, θα μας πείτε και σε ποιο επίπεδο και ποιο είναι το σχέδιό σας. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και μια σειρά φήμες που επιτρέψτε μου να σας τη ρωτήσω, γιατί νομίζω ότι έτσι θα γίνει και η συζήτηση πιο ζεστή. Παράδειγμα, ότι διαπραγματεύεστε συνεργασία και με τις Μινωικές. Μην απαντήσετε ακόμα. Εγώ λέω ότι είναι φήμη αυτό. Το ξανατονίζω για να ακουστεί, για να μην νομίσουμε ότι με το όνομα Παναγόπουλος και με αυτή την κουβέντα επισημοποιούμε μια τέτοια φήμη. Λέμε ότι είμαι φήμη, αλλά θα ήθελα να τη δική σας απάντηση. Φυσικά, ποια είναι τα σχέδιά σας για τις εσωτερικές γραμμές μετά από αυτό και ούτω καθεξής. Να μείνουμε στην πρώτη λοιπόν φήμη και να συζητήσουμε. Έχουμε το πραγματικό με τον όμιλο Στρίτζι, τι σημαίνει αυτό και πόσο αλήθεια έχουν αυτές οι φήμες για την επόμενη κίνηση. Θα πρέπει να διευκρινίσω εδώ ότι οι επιχειρήσεις Αττικής, τις οποίες ιούμε, είναι εταιρεία συμμετοχών. Οι επιχειρήσεις Αττικής έχουν το 100% της Superfast Ferries και αποκτούν το κάτι παραπάνω από το 40% της εταιρείας Stringes, η οποία, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι, είναι η εισηγμένη εταιρεία στο κλιματιστήριο. Η συνένωση αυτή δημιουργεί τον μεγαλύτερο και δυνατότερο όμιλο στην ακτοπλοεία που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έχουμε 16 πλοία ενεργά, τα οποία είναι δρομολογημένα, και έχουμε άλλα 11 πλοία υπό ναυπήγηση. Τα 11 αυτά πλοία θα προσθεθούν τα πρώτα 5 ή 6 στις αρχές του έτους 2000 και τα υπόλοιπα σταδιακά μέχρι το τέλος του καλοκαιριού του έτους 2001. Δηλαδή, μέχρι το τέλος του 2001 ευελπιστούμε ότι θα έχουμε στη δύναμή μας 27 μεγάλα πλοία, επαναλαμβάνω μεγάλα πλοία και όχι μικρά, έτσι, τα οποία και αποτελούν ήδη τα 16 που υπάρχουν και τα 11 που θα γίνουν το μεγαλύτερο ναυτιλιακό όμιλο στην Ελλάδα. Η συνένωση προϋποθέτει την δύναμη βεβαίως και το ότι επεκτείνουμε τις αγορές μας πέραν των γραμμών του εξωτερικού τις οποίες έχουμε μεταξύ με τα Superfast, μεταξύ Πατρών, Ιγουμενίτσας, Αγκώνας, Μπάρι, επεκτείνουμε τη δραστηριότητά μας και σε άλλες αγορές της Ιταλίας, αλλά όχι μόνο εκεί, αλλά και στις γραμμές του εσωτερικού, οι οποίες είναι στο Ιόνιο, τη γραμμή της Κεφαλονιάς, των Ιωνίων νήσων γενικότερα, και γραμμές των Κυκλάδων αυτή τη στιγμή. Η φιλοδοξία μας είναι να επεκταθούμε έτη περισσότερο και να φέρουμε υλικό, δηλαδή πλοία τα οποία θα μπορούν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες του νησιωτικού πληθυσμού, ο οποίος νησιωτικός πληθυσμός γενικότερα έχει στερηθεί των προνομίων του εξυγχρονισμού, ο οποίος υπάρχει στις γραμμές του εξωτερικού από το 1995 και δεν μου απαντήσετε για τη φήμη, αλλά πριν περάσουμε σε αυτό, να μείνουμε στο θέμα της ημέρας, να μείνετε κι εσείς μαζί μας και να παρακολουθήσουμε. Έχουμε νεότερα για το θέμα της Αγία Τηρακλής. Νομίζω αφορά σχεδόν και την αγορά. Θα θέλετε να τα ακούσετε κι εσείς. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το ρεπόρτερ Ανέστη Ντόκα, που έχει νεότερα για αυτό το θέμα. Ανέστη, καλημέρα.
Γιάννη, καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Επηρεασμένη σαφώς η αγορά από την ανεπιτυχή έκβαση του μεγάλου deal που ήταν σε πρώτη εξέλιξη την περασμένη εβδομάδα, το θέμα της Αγίας Ηρακλής. Βλέπουμε λοιπόν ότι σήμερα η αγορά, όπως δηλώσαν και οι θεσμικοί επενδυτές στην τηλεόραση του Sky, επηρεάστηκε σαφώς από την ανεπιτυχή έκβαση του deal, λέγοντας μάλιστα αρκετοί από τους θεσμικούς επενδυτές ότι δόθηκε περισσότερη ίσως δημοσιότητα σε ένα θέμα το οποίο είχε μια λογική έκβαση. Δηλαδή, το τίμημα που δώσανε οι δύο μεγάλοι όμιλοι, η ελληνική από την πλευρά της Εθνικής Τεχνοδρομικής και από την πλευρά της Μηχανικής, δόθηκε λίγες μέρες πριν εκπνεύσει προθεσμία προς τους Ιταλούς. Κάτι που, όπως μας είπανε, έδειχνε σαφώς πού θα καταλήξει το θέμα της Αγίας Ηρακλής. Έτσι, διαψεύονται αρκετοί που λέγανε ότι οι μετοχές των εταιριών που συμμετείχαν σε αυτά τα γκρουπ που διεκδικούσαν την Αγία θα δημιουργήσουν σοβαρές υπεραξίες. Γι' αυτό και σήμερα, Γιάννη, όπως βλέπετε και στο ταμπλό, οι μετοχές αυτές σημειώνουν κάθε πτώση. Γιάννη. Ανέστη, σε ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και την κυρία Μελίνα Εμφιατζόγλου. Κυρία Εμφιατζόγλου, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Σαρακλή. Για πέστε μας, πώς θα αντιδράσετε εσείς? Κοιτάξτε, πέραν αντιδράσεων, αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι και πέρα των επιχειρηματικών συμφερόντων, αυτό το θέμα ήταν μια εθνική και είναι μια εθνική υπόθεση. Θα μπορούσαν τα τσιμέντα να έρθουν στην πατρίδα πίσω, στα ελληνικά χέρια. Μαζί με όλες τις εταιρείες. Αυτό το δείχνει και Σοφοκλέος πάντως. Ενθουσιάζεται στην ιδέα να μείνουν σε ελληνικά χέρια. Και ικανές και υγιείς και με άξιο δυναμικό. Βεβαίως, εγώ θα θέλω να πω ότι οι προσπάθειες αυτές δεν πρέπει να τιμωρούνται. Πρέπει η προσπάθεια να επιβραβεύεται. Από εκεί και πέρα η προσπάθεια έγινε, τα τιμήματα ήταν υψηλά. Δεν ξέρω. Μας λέτε δηλαδή, τι είπατε, η προσπάθεια δεν πρέπει να τιμωρείται? Βεβαίως, διότι... Εννοείται αυτό που συμβαίνει στο χρηματιστήριο, έτσι? Ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει, τάχει αυτό. Οι εταιρείες δεν εξαρτώνται από μία μόνο επιχειρηματική κίνηση, που σε αυτή την περίπτωση δεν ήταν μόνο επιχειρηματική, ήταν και εθνική, θα έλεγα. Στο επίπεδο της διεκδίκησης τώρα, θέλετε μήπως και την αρρωγή της κυβέρνησης? Θα επιθυμούσατε μια τέτοια είδους? Νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο. Δεν χρειάζεται σε επίπεδο κοινότητας, βεβαίως. Και... Βεβαίως. Αλλά αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι είναι εύλογο το ερώτημα πώς είναι δυνατόν όταν υπάρχουν υψηλότερα τιμήματα να δοθεί στο χαμηλότερο. Κάτι φαίνεται θα υπάρχει. Όλοι έχουμε αυτό το ερώτημα. Έχουμε ελπίδες με τη δικαστική υπόθεση? Δεν το γνωρίζω υπόθεση. Αυτό, κύριε Τσαρακλή. Όχι, λέω μήπως έχετε κάποια μηνύματα από τώρα. Όχι, κάποιοι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν, είναι θέματα τα οποία διερευνώνται, αλλά δεν το γνωρίζω. Μάλιστα. Κυρία Εμφιατζόγλου, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Και τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στον κύριο Παναγόπουλο, Διευθύνων και Σύμβουλο των Επιχειρήσεων Αττικής. Να κάνουμε ένα σχόλιο για αυτά που ακούσατε, κύριε Παναγόπουλε. Είδατε ότι το κοινό, το επενδυτικό κοινό, ενθουσιάζεται όταν υπάρχει έτσι ελληνική παρέα επιχειρηματιών να διεκδικήσει την Αγία Ηρακλή στην συγκεκριμένη περίπτωση. Και απογοητεύεται όταν ξαναεπανέρχεται στη Blue Circle, όπου ήταν γνωστό σαν είδηση. Αυτό είναι φυσιολογικό, θα έλεγα. Όλοι μας αναμένουμε ότι οπωσδήποτε όταν μια επιχείρηση ανήκει σε Έλληνες είναι προτιμότερο για το γενικότερο συνέστημα της εμπιστοσύνης την οποία μπορούμε να έχουμε ή μπορούμε να αποκτήσουμε στα χέρια και στις δυνατότητές μας. Αυτό είναι φυσιολογικό. Μάλιστα. Θα έλεγα και είναι... Πριν σας διακόψω για αυτό το θέμα, ναι. Μιλάγαμε για τις γραμμές της Ιταλίας. Έτσι, δώστε μας, διευκρινίστε μας λίγο τι. Εγώ θα ήθελα εμπρότης να σας πω το εξής, γιατί αυτές τις φήμες οι οποίες κυκλοφορούν, θέλω να διαψεύσω κατηγορηματικά ότι υπάρχει οτιδήποτε αυτή τη στιγμή μεταξύ ημών και άλλης εταιρείας και δίτης των Μινωικών. Δεν έχουμε καμία συνδιαλλαγή και ούτε καν έχουμε υπόψη μας να κάνουμε μια συνδιαλλαγή. Λοιπόν, αυτές οι φήμες που κυκλοφορούν, δεν ξέρω γιατί και από ποιους κυκλοφορούν, πάντως είναι πλήρως, εντελώς ανυπόστατες. Αυτές και άλλες που μας δίνουν ορισμένες άλλες πρωτοβουλίες, τις οποίες δεν έχουμε πάρει ποτέ. Όπως δηλαδή να συνενωθείτε κάποιοι από τον ναυτιλιακό χώρο και να περάσετε στα ξενοδοχεία και στις αεροπορικές εταιρείες και ενδεχομένως να διεκδικήσετε και την Ολυμπιακή Αεροπορία. Ναι. Τα έχω διαβάσει και είμαι υποχρεωμένος να σας τα πω. Έχουμε βαρεθεί να διαψεύδουμε όλες αυτές τις, ας τις πούμε, φήμες, διότι ειδήσεις δεν είναι, είναι φήμες και καμία από αυτές δεν εμπεριέχει ούτε την ελάχιστη δόση αληθείας. Μάλιστα.
Να μείνουμε λίγο στην Αδριατική και στη Μεσόγειο. Γιατί όχι, ποιες θα είναι οι κινήσεις σας εκεί, πώς θα σταθείτε και με την καινούργια συνεργασία και το καθεξής. Με την καινούργια συνεργασία, οι επιχειρήσεις Αττικής ως μητρική πλέον εταιρεία των δύο εταιριών που προανέφερα, δηλαδή τη Superfast και τη εταιρεία Stringy, καλύπτει όλο το φάσμα των επικοινωνιών μεταξύ Ελλάδος και Ευρώπης μέσω Ιταλίας. Δηλαδή θα έχουμε πλοία στη Βενετία, τα οποία φεύγουν πάντα από Πάτρα, Ιγουμενίτσα και Κέρκυρα. Βενετία, έχουμε Ανκόνα, έχουμε Μπάρι, έχουμε Μπρίντιζι. Λοιπόν, καλύπτουμε όλους τους λιμένες προορισμού προς την Ιταλία. Επιπλέον, η εταιρεία Stringy, όπως είναι γνωστό, έχει γραμμές προς τα Ιόνια νησιά, προς την Κεφαλονιά, την Κέρκυρα, την Ιθάκη και στα νησιά του Αιγαίου. Και προτιθέμεθα βεβαίως στο μέλλον με τα πλοία τα οποία χτίζονται, δύο εκ των οποίων χτίζονται σημειωτέων, και αυτό είναι μια σημαντικότατη πρωτοβουλία την οποία έλαβε η οικογένεια Stringy, να παραγγείλει πλοία στα ελληνικά ναυπηγεία. Δηλαδή, εφόσον μιλάμε για ελληνικές ιδιοκτησίες, ελληνικά επιτεύγματα, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό είναι ένα μοναδικό προνόμιο της εταιρείας Stringy που παρήγγειλε πλοία για τις γραμμές του εσωτερικού στα ελληνικά ναυπηγεία, τα οποία θα είναι έτοιμα να δρομολογηθούν, ελπίζουμε σε 1,5 χρόνο από τώρα, και θα αποτελέσουν τον πυρήνα από τον οποίο θα αναπτυχθεί και πάλι η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία. Μάλιστα. Αυτό είναι προς όφελος βεβαίως και της βιομηχανίας και της πατρίδας μας και του γοήτρου ημών των Ελλήνων. Κύριε Παναγόπουλε, μας πιέζει και ο τηλεοπτικός χρόνος. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας και μας είπατε αυτά τα ενδιαφέροντα στοιχεία και για την ναυτιλία και για τον όμιλό σας, αλλά φυσικά και για τις φήμες που τοποθετηθήκατε σε αυτό. Είναι καυτό θέμα για τη Σοφοκλέους και αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγόπουλο, που ήσασταν κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να ρίξουμε μια τελευταία ματιά στην αγορά, κυρίες και κύριοι. Αυτή την ώρα βλέπετε κι εσείς, η πτώση είναι 0,56%. Είναι νευρική πάντως η αγορά, ανεβαίνει 0,7-0,5. Έχουμε 107 δισεκατομμύρια δραχμές. Η αξία των συναλλαγών αυτή την ώρα, οι τράπεζες είναι αυτές που κρατάνε χαμηλά το δίκτυο, αφού είναι πτωτικές. Οι κατασκευές 3,22% και ασφάλειες το ίδιο. Κυρίες και κύριοι, καθώς η συνεδρία του χρηματιστηρίου συνεχίζεται, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 11:15 μαζί με την έναρξη της συνεδρίασης του χρηματιστηρίου. Δείτε στη συνέχεια την αθλητική εκπομπή εισιτήριο διαρκείας με τον Παντελή Βλαχόπουλο. Καλό σας απόγευμα.